Μας πείτε η αρμοδιότητα. Ξέρουμε ότι ο κ. Στεφανής είχε ναι. αρμοδιότητα και έναν έλεγχο μιας κατάστασης. Ναι. Μπορεί να δούμε κέντρο κλειστού τύπου στη Δυτική Μακεδονία. Ποιος είναι ο σχεδιάτης? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αρχικά είχε ως αρμοδιότητα την μεταφορά, φιλοξενία, υποδοχή και σύντηση προσφύγων και μεταναστών στα κέντρα υποδοχής. Επίσης, εισφέρθηκαν κάποια κίνητα του ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανενεργά στρατόπεδα κυρίως, για να φιλοξενηθούν εκεί οι πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόσφατα, πριν από αρχές Δεκεμβρίου, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ορίστηκε ο Εθνικός Συντονιστής για το Μεταναστευτικό, γιατί το προσφυγικό έχει μάλλον εξελιχθεί σε το μεταναστευτικό κυρίως. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τη σύνθεση των ροών που εισέρχονται στην Ελλάδα. Προκειμένου να αναλάβει διοικητικά περισσότερο το συντονισμό των πολλών θεμάτων, των σύνδετων θεμάτων που έχουν να κάνουν με το ζήτημα, κυρίως κατασκευή και κλειστών δομών. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν οι κλειστές δομές ως αντικίνητρο εις ροής, παράνομης εις ροής εν πάση περιπτώσει στη χώρα μας. Διότι αν κάποιος μπαίνει σε μια χώρα χωρίς να υπάρχει άδεια προς τούτο, εισέρχεται παράνομος. Όταν είναι πρόσφυγας, έχει λόγο να εισέρχεται αφού φεύγει αναγκαστικά από μια προβληματική εμπόλεμη πολλές φορές περιοχή. Όταν είναι μετανάστης, προφανώς οφείλεται από οικονομικά κριτήρια ή από την αίσθηση ότι η ζωή αλλού είναι καλύτερη από τη ζωή στον τόπο που καταλήγει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εισέρχεται με τρόπο πάνω. Για μένα, οι κλειστές δομές ως βασικό πρώτο χώρο υποδοχής, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να επιλύουν το ζήτημα του διαχωρισμού της μιας κατηγορίας από την άλλη. Έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μπορέσουν να προωθήσουν τις διαδικασίες αίτησης για άσυλο και οι μετανάστες ενδεχομένως και να επαναπλωθηθούν προς τα πίσω. Ασφαλώς η χώρα έχει να αντιμετωπίσει πέραν αυτού και την εργαλειοποίηση αυτού του ζητήματος από την γειτονική Τουρκία, η οποία με αυτόν τον τρόπο πιέζει αφόρητα την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη για να χρηματοδοτηθεί και να διαχειριστεί το ζήτημα με όρους ομού εκδιασμού.